Οι ΗΠΑ προειδοποιούν. Η Κίνα βοηθά την Ρωσία να κερδίσει τον πόλεμο με την Ουκρανία. Η Ουάσιγκτον έχει προειδοποιήσει λοιπόν τους συμμάχους της ότι το Πεκίνο εντείνει την υποστήριξή του στη Ρωσία, μεταξύ άλλων παρέχοντας γεωχωρικές πληροφορίες για να βοηθήσει την Μόσχα στον πόλεμο της ενάντια της Ουκρανίας, όπως γράφει το Bloomberg. Εν μέσω ενδείξεων συνεχιζόμενης στρατιωτικής ολοκλήρωσης μεταξύ των δύο κρατών, η Κίνα παρήχε στην Ρωσία δορυφορικές εικόνες για στρατιωτικούς σκοπούς, καθώς και μικροηλεκτρονικά συστήματα και εργαλειομηχανές για την παραγωγή τεθωρακισμένων, όπως αναφέρει το Bloomberg, επικαλούμενο άτομα με γνώση επί του θέματος. Η υποστήριξη της Κίνας προς την Ρωσία περιλαμβάνει επίσης οπτικά κατασκοπευτικά συστήματα, προωθητικά υλικά που χρησιμοποιούνται σε πυράβλους και αυξημένη συνεργασία στον διαστημικό τομέα, όπως είπε ένας από αυτούς τους ανθρώπους. Η υποστήριξη της Κίνας προς την Ρωσία έχει μεγαλώσει τους τελευταίους μήνες, όπως αναφέρουν πηγές του Bloomberg υπό τον όρο της ανωνυμίας. Ο Υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν ενημέρωσε τους Ευρωπαίους συμμάχους αυτήν την εβδομάδα για την έκταση και την σημασία της υποστήριξης της Κίνας και την ανάγκη να γίνουν περισσότερα για να την μειώσουν, είπε ένας από τους ανθρώπους. Ο Μπλίνκεν ζήτησε από τους συμμάχους να αντιμετωπίσουν το θέμα απευθείας με την Κίνα. Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους θα επιδιώξουν να μεταφέρουν τις ανησυχίες τους στο Πεκίνο και να εντείνουν τις προσπάθειες για να καταστήλουν την υποστήριξη της Κίνας στην ρωσική αμυντική βιομηχανία, ανέφεραν πηγές του Bloomberg. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εξέφρασε τις ανησυχίες του κατά τη διάρκεια της συνομιλίας που είχε με τον Κινέζο ηγέτη Xi Jinping την περασμένη εβδομάδα σχετικά με την υποστήριξη της Κίνας προς την βιομηχανική βάση της ρωσικής πολεμικής μηχανής, κάνοντας εκτεταμένη αναφορά στην προμήθεια εργαλειομηχανών, οπτικών κατασκοπευτικών συστημάτων, νητροκυταρίνης, μικροηλεκτρονικών και κινητήρων για μαχητικά αεροσκάφη, δήλωσε η εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, Αντρέν Βάτσον. Η Υπουργός Οικονομικών, Γιάνετ Γιέλεν, προειδοποίησε επίσης αυτή την εβδομάδα για σημαντικές συνέπειες εάν ορισμένες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στην Κίνα, διαπιστωθεί ότι παρέχουν υλική υποστήριξη στον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας και της στρατιωτικής της βάσης. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.